Καλησπέρα. Καλή σας μέρα, κυρία Σάβα. Λοιπόν, δοκιμάσατε χθες το πρώτο χαλούμι pop κατοχυρωμένο. Φαντάζομαι ήταν με την ποσόστοση του 51 με 49. Να υπερστερεί δηλαδή το εγώ πρόβιο. Δεν λέει έτσι το πρότυπο. Εγινό πρόβιο μείγμα αυτών με ή χωρίς αγελαδινό. Αυτή η πρόνοια του προτύπου θα εφαρμοστεί από την 1η-1η του 2024. Μέχρι τότε έχουμε την ευελιξία να κινηθούμε σε χαμηλότερα ποσοστά. Σήμερα βρισκόμαστε στο 20 με 80 ή 25 με 75 ανάλογα με την περίοδο. Θεωρούμε ότι θα γίνουν βήματα τα οποία θα διευκολύνουν πολύ την κατάσταση τους ώστε να πιάσουμε τους στόχους μας. Nice. Θα κινηθούμε προς δύο συγκεκριμένες κατευθύνσεις, κυρία Σάβα. Η πρώτη κατεύθυνση είναι να μέσα από μια αλλαγή η οποία θεωρείται και ίσον σημασίας να εντάξουμε στις φυλές που μπορούν να παράξουν γάλα στην Κύπρο, βέβαια, πάντοτε. Την Αλπίνα. Και άλλες φυλές οι οποίες είναι πολύ πιο παραγωγικές. Άρα θα έχουμε και ένα λιγότερο περιβαλλοντικό αποτύπωμα με μεγαλύτερη παραγωγή. Ναι. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Ήταν το θέμα η Αλπίνα, η φυλή, που έχει εδώ και χρόνια που είναι. Θεωρείτε ότι την πολιτογραφήσαμε αυτή. Θέλουμε αυτές τις φυλές, οι οποίες ούτως ή άλλως βρίσκονται στην Κύπρο, αναπαράγονται στην Κύπρο, ευημερούν, να μπορέσουμε να τις εντάξουμε στις φυλές που μπορούν να παράξουν γάλα για το συγκεκριμένο χαλούμι. Ο δεύτερος τρόπος, βέβαια, έχει να κάνει με τις επενδύσεις οι οποίες γίνονται, ιδιαίτερα στα νέα σχέδια τα οποία ανακοινώνει το Υπουργείο. 30 εκατομμύρια περίπου ευρώ θα δοθούν ειδικά για αυτό το σκοπό, οι επενδύσεις στην οικοπραγματοποιία. Και να σημειώσω επίσης μια τελευταία παράμετρο. Δουλεύουμε και στο επίπεδο του ερευνητικού. Το Ινστιτούτο Γεωργικών Ερευνών έχει επικεντρωθεί τα τελευταία χρόνια, την τελευταία περίοδο, σε ένα πολύ φιλόδοξο ερευνητικό έργο, το οποίο μέσα από γενετική βελτίωση φυλών που παράγουν γάλα για το χαλούμι, φιλοδοξεί να αυξήσει την παραγωγικότητα των ζώων που έχουμε στείλει. Λοιπόν, τώρα, κύριε Καδί, υπήρχαν κάποιες ενστάσεις, αν θέλετε, από πλευράς των τυροκόμων. Τις έχετε διασκεδάσει με κάποιον τρόπο ή θα αποταθούν εκείνοι στην Κομισιόν για αλλαγές στον φάκελο? Με τους τυροκόμους βρισκόμαστε σε διάλογο, όπως σε διάλογο βρισκόμαστε και με όλους τους παραγωγούς και όλους όσους συμμετέχουν στην αλυσίδα παραγωγής του χαλούμιου. Θεωρώ ότι αν υπάρχει έτσι βούληση από όλες τις πλευρές, θα βρούμε κοινά πατήματα, κυρία Σάβα. Δηλαδή, επειδή χθες κάνατε έκκληση και σε άλλα τυροκομεία να προχωρήσουν, γι' αυτό ρωτώ, υπάρχει κάποια δυστοκία? Είναι γεγονός ότι κάποια τυροκομεία δεν προχώρησαν, τα περισσότερα δεν προχώρησαν ακόμη στην παραγωγή. Αυτό που είναι το αισιόδοξο είναι ότι τα πλήστα έχουν υποβάλει αίτηση και έχουν ενταχθεί στη διαδικασία του παραγωγής χαλούμιου pop. Δηλαδή, αν αύριο αποφασίσουν ότι ναι, έχουμε φτιάξει την ροή παραγωγής του χαλουμιού, έχουμε κλείσει όλες τις τεχνικές λεπτομέρειες και είμαστε έτοιμοι να παράξουμε, μπορούμε να το κάνουμε, διότι έχουμε εγκεκριμένες τις αιτήσεις μας. Ναι, θεωρώ ότι πρέπει να προχωρήσουν προς αυτή την κατεύθυνση. Πείτε μας κάτι, κύριε Καδί, κάποια τυροκομεία τα οποία επιλέγουν να είναι 99% ξέρω εγώ, αγελαδινό το γάλα ή ο τρόπος που διπλώνει το χαλούμι να είναι διαφορετικός, αυτά μπορεί να τα ονοματίζουν χαλούμι ή θα πρέπει να αλλάξουν ονομασία? Από πότε θα γίνεται αυτός ο έλεγχος? Ο έλεγχος αυτός ήδη γίνεται. Δεν μπορεί να κυκλοφορήσει σε ευρωπαϊκή χώρα, συμπεριλαμβανομένης και της Κύπρου, προϊόν το οποίο να παράχθηκε μετά την πρώτη δεκάτου του 2021 και να φέρει το όνομα χαλούμι, αν δεν είναι pop. Μάλιστα. Έτσι. Τώρα, εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης υπάρχει η δυνατότητα, ιδιαίτερα εκεί που δεν προστατεύεται το προϊόν, μπορεί κάποιος να στέλνει με τον τρόπο που έστελνε και προηγουμένως. Μάλιστα. Τώρα, κύριε Καδί, υπάρχουν και εξελίξεις στα κατεχόμενα. Δεν ξέρω αν έχει υπάρξει κάτι καταληκτικό για το ποιος θα επιθεωρεί. Ήταν και κάτι που επρόκειτο να ζητήσει ο Τατάρα από την Κομισιόν. Και χθες διαβάζαμε στον τουρκοκυπριακό τύπο για θετικές εξελίξεις που έχουν να κάνουν και με τον έλεγχο και με στήριξη από την Ευρωπαϊκή Ένωση με 40 εκατομμύρια τα επόμενα 4 χρόνια. Εσείς είστε ενήμερος
Γιατί είναι κάτι το οποίο έχουν και εκείνοι για το Χελίμ κάποιες υποχρεώσεις για το πώς θα παράγεται. Αν θα δοθεί στήριξη για να το παράγουν σωστά το χαλούμι, αυτό είναι θεμητό. Άλλωστε, όπως σας είπα, και εμείς τους δικούς μας παραγωγούς δίνουμε ισχυρή στήριξη για να μπορέσουν να παράξουν χαλούμι στις σωστές προδιαγραφές. Ωστόσο, αυτό που πρέπει να ξεκαθαρίσω είναι ότι αρμόδια αρχή για την υποβολή των αιτήσεων και για τον έλεγχο της όλης διαδικασίας είναι το Υπουργείο Γεωργίας της Κυπριακής Δημοκρατίας, το οποίο αναθέτει στον μηχανισμό ελέγχου, που είναι η Bureau Veritas, ένα διεθνής οργανισμός, αναθέτει τον έλεγχο των προδιαγραφών του ΠΟΠ στα κατεχόμενα. Το αν η Bureau Veritas θα αξιοποιήσει κάποια στελέχη της, τα οποία προέρχονται από το γραφείο στην Τουρκία, για παράδειγμα, που μιλούν και τη γλώσσα, διότι είναι απόλυτα αναγκαίο να υπάρχει και μια συνεννόηση και μια καλύτερη επικοινωνία, ούτως ώστε να εφαρμοστούν οι διαδικασίες σωστά. Αυτό είναι θέμα το οποίο θα δει ο συγκεκριμένος μηχανισμός. Ναι. Όμως, υπάρχει, σε καμία περίπτωση, μπορούμε και εμείς, οι Ελληνοκύπριοι, αν θέλετε, εγώ προβάτω τρόφι κλπ., να ζητήσουν, να ζητούν στήριξη από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι και η στήριξη που μας αναφέρατε πριν μέσω Ευρωπαϊκής Ένωσης. Γιατί ενδεχομένως να προκύψει θέμα αθέμητου ανταγωνισμού μέσω αυτής της στήριξης. Βλέπω κάτι να έρχεται δηλαδή και το λέω. Μήπως προκύψει αυτό και να... Κοιτάξτε, κάθε χρόνο παραχωρείται μέσω της κοινής αγροτικής πολιτικής κεφαλική επιδότηση προς τους εγωπροβατοτρόφους μας, αναζώ. Ναι. Έτσι. Τώρα τα Χριστούγεννα, για παράδειγμα, πριν από τα Χριστούγεννα εντός Δεκεμβρίου, οι εγωπροβατοτρόφοι θα πάρουν 10 ευρώ αναζώ και θα δώσουμε, λόγω της στήριξης που θέλουμε τώρα να δώσουμε και για την αύξηση των τιμών στις ζωοτροφές, θα δώσουμε άλλα 8, άρα περίπου 18 ευρώ αναζώ θα πάρουν οι χτινοτρόφοι μας. Nice. Πέραν αυτών, όπως σας είπα και πριν, είναι οι χρηματοδοτήσεις για τα επενδυτικά μας σχέδια, για την βελτίωση υφιστάμενων ή την δημιουργία νέων μονάδων, αλλά και μια σειρά από άλλα σχέδια στο πλαίσιο του προγράμματος αγροτικής ανάπτυξης, τα οποία οι δικοί μας οι κοινοτρόφοι μπορούν να αξιοποιήσουν και να αποφεληθούν. Τώρα, κύριε Καδί, επειδή σας έχω μέσω Skype και επειδή ακολουθώ